Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτός είναι ο Λάκη και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι και αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Αφορμή για αυτό το βίντεο ένα εξαιρετικό ερώτημα, το οποίο τέθηκε κάτω από ένα βίντεο στο οποίο απαντούσα στο αήθες email που μου στείλε ένας νεαρός, ο οποίος είχε γράψει ένα πρώτο email για το οποίο έκανα βίντεο με τίτλο 30 χρονών Παρθένος Επισκοπού, οι απόψεις του για τη ζωή, τον έρωτα κτλ. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το link για εκείνο το βίντεο και μετά μου έστειλε ένα ήθεση email στο οποίο μου έλεγε διάφορα και εγώ έφτιαξα ένα χιουμοριστικό βίντεο. Θα βάλω και για τα δύο βίντεο περιγραφή, link στην περιγραφή του βίντεο. Λοιπόν, μία φίλη κάνει ένα πολύ εύστοχο ερώτημα. Γέλασα τόσο πολύ και κυρίως με τη δική σου αντιμετώπιση του θέματος και το πηγαίο γέλιο σου που παρασύρει όλη την αρνητικότητα στο διάβα του. Όντως, το χιούμορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας υγιής μηχανισμός άμυνας όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε επιθέσεις, ψυχολογικές επιθέσεις. Πόσο λυπηρό γεγονός νέα παιδιά υποτίθεται μορφωμένα να φανατίζονται από τη θρησκεία, ίσως το χειρότερο είδος φανατισμού, και να φιλτράρουν τους πάντες και τα πάντα μέσα από τα παραμορφωτικά γυαλιά που φορούν. Αγαπημένη Θέκλα μας, για άλλη μια φορά αναρωτήθηκα πώς κατάφερες εσύ να απαγκιστρωθείς από το καλά πλεγμένο δίχτυ της ζωής σου. Ένα φωτεινό αισιόδοξο παράδειγμα που δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα σωτηρίας για όλους μας, αν βέβαια όμως αναγνωρίζουμε τους σκοτεινούς δαίμονες μας και κάνουμε τη σκληρή δουλειά όπως λες. Επειδή συνέβη και σε μένα, αν και λίγο αργά, να τραβηχτεί ένα πέπλο βαρύ από τη ζωή μου, διαφορετικό από το δικό σου, ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πώς έγινε το κλικ, πώς πατήθηκε ένα κουμπί και ξεκίνησε μια διαφορετική θέαση της ζωής μου και έγινε εφαλτήριο για όλα τα καλά υπόλοιπα. Ίσως κάποιο νέο βίντεο σου να βοηθούσε. Και παρόλο που θεωρώ ότι εν μέρη απαντιέται αυτό το ερώτημα μέσα από όσα γράφω στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», επειδή όμως δεν έχετε διαβάσει όλοι το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» και ίσως σε αυτό το βίντεο πω και κάποια περισσότερα και πιο χρήσιμα ίσως πράγματα, αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο. Πώς κατάφερα να απεμπλακώ. Καταρχάς, θέλω να πω κάτι. Έχω υπάρξει εξαιρετικά φανατισμένη, θρησκόληπτη, εξαιρετικά φανατική θρήσκα. Η οικογένεια μου είναι μέλος μιας πολύ αυστηρής θρησκευτικής οργάνωσης στην Ελλάδα και μεγάλωσα μέσα σε εκείνο το κλίμα. Όχι απλώς το εκκλησιαστικό αυστηρό κλίμα, αλλά και το αυστηρό κλίμα μιας οργάνωσης εκκλησιαστικής, η οποία είναι ακόμη πιο αυστηρή από την κεντρική εκκλησία. Και ένα κλίμα στο οποίο υπήρχε το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Είναι αλήθεια πως σε κάποιες φάσεις υπήρξα αλαζόν. Δηλαδή, έχω διδάξει κι εγώ. Και κατηχητικό έχω διδάξει και κατηχήτρια υπήρξα. Και θυμάμαι ότι και κάποιες φορές, τα πρώτα δύο χρόνια της φοιτητικής μου ζωής, προτού με εκδιώξουν από το Χριστιανικό Φοιτητικό Οικοτροφείο, γράφω για αυτά στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», δεν υπάρχει λόγος να μιλήσω σε αυτό το βίντεο, στεκόμουν πολλές φορές σε αμφιθέατρα και έπαιρνα τον λόγο την ώρα του διαλύματος και προσπαθούσα να πείσω τους φοιτητές της ιατρικής, τους φοιτητές διαφόρων άλλων τμήματων να αγοράσουν το θρησκευτικό περιοδικό που είχε η οργάνωση, το οποίο έχει καθαρά προσιλητιστικό πνεύμα. Έχω υπάρξει προσιλητήστρια. Γνωρίζω τι σημαίνει να θεωρώ πως το καθήκον μου είναι να προσελκύσω και άλλους ανθρώπους σε αυτόν τον τρόπο σκέψης και ζωής. Να παρασύρω θα έλεγα σήμερα, να προσελκύσω θα έλεγα τότε. Θεωρούσα ότι όσο περισσότερους ανθρώπους πήγαινα στο κατηχητικό, πήγαινα στις διάφορες συνθήκες που είχε η οργάνωση θρησκευτική για προσιλητισμό, διαλέξεις, συναντήσεις ομαδικές, κατασκηνώσεις κλπ. Κλπ. Ότι όσο περισσότερους ανθρώπους έπαιρνα, τόσους περισσότερους ανθρώπους θα έσωζα. Γιατί μέσα στο μυαλό μου τότε
στα 18 μου, όταν πήγα να σπουδάσω, στα 19 μου, στα 20 μου, θεωρούσα ότι η σωτηρία προέρχεται μόνο διαμέσου του να είσαι ένας πολύ καλός χριστιανός και μάλιστα που να ανήκεις σε εκείνη την οργάνωση. Λοιπόν, κάποιες φορές έχω λειτουργήσει με αλαζονία και κάποιες φορές με τοξικότητα. Όμως, θέλω να διευκρινίσω ότι παρόλο που είχα υποστεί πλήση εγκεφάλου, προσπαθούσα πάντοτε όλα να τα φιλτράρω με τη λογική μου. Χρησιμοποιούσα το μηχανισμό άμυνας της εκλογήκευσης, προφανώς συμβιβαστικά τον χρησιμοποιούσα τότε και όχι υγιώς, γιατί μπορεί η εκλογήκευση να λειτουργήσει και ως συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, αλλά και ως υγιής μηχανισμός άμυνας, και ψάχνα συνεχώς να βρίσκω λογική σε αυτά που μου δίδασκαν και σε αυτά που εγώ με τη σειρά μου δίδασκα στους άλλους. Είχα καλή διάθεση. Είχα καλή πρόθεση. Δεν είχα κακή πρόθεση. Δεν ήθελα δηλαδή να ταλαιπωρούνται άλλοι άνθρωποι. Πίστευα ολόκαρδα ότι αυτά τα θρησκευτικά που είχα στο μυαλό μου, αυτά τα τις οργανώσεις που είχα στο μυαλό μου, ότι αυτά ήταν η μοναδική αλήθεια και ότι έπρεπε να σώσω κι άλλους ανθρώπους, να σώσω, να γίνω σωτήρας, σώσω κι άλλους ανθρώπους, το όνομα της οργάνωσης έχει παρόμοιο ήχο, κλπ. Κλπ. Αυτό γιατί το ξεκαθαρίζω. Το ξεκαθαρίζω γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί πλήση εγκεφάλου. Οι κακοήθεις και οι καλοήθεις. Εάν ένας κακοήθεις άνθρωπος, ένας άνθρωπος με ναρκισσιστικά στοιχεία στην προσωπικότητα του, δεχθεί προσιλητισμό, δεχθεί πλήση εγκεφάλου και είναι ένας άνθρωπος χωρίς αγαθές προθέσεις, χωρίς αγαπητικά κίνητρα, χωρίς ανθρωπιστικά κίνητρα, βολεύεται με αυτό το αφήγημα ότι εμείς είμαστε σωστοί και άλλοι είναι οι λάθος, ότι εμείς κατέχουμε τη μοναδική αλήθεια και άλλοι είναι χαμένοι, ότι εμείς θα πάμε στον παράδεισο και άλλοι θα πάνε στην κόλαση, ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από τους υπόλοιπους, βολεύεται με αυτό το αφήγημα το στρεβλό και δεν έχει κάποια εσωτερική κινητοποίηση προκειμένου να αλλάξει. Τον βολεύει, τους βολεύει. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν αυστηρά φανατισμένοι, όπως ήταν τον καιρό που ήταν έφηβοι, τον καιρό που ήταν 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 για τα κορίτσια λέμε, 28 για τα αγόρια λέμε ότι είναι η ηλικία στην οποία ολοκληρώνεται η εξέλιξη η δομική του εγκεφάλου, ότι αν κάποιος συνεχίζει και μετά την ψυχοσυναισθηματική ενηλικίωση να έχει το ίδιο μένος και την ίδια ένταση απέναντι στους άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν ακολουθούν τις διδασκαλίες της σέκτας, της οργάνωσης, της αίρεσης, της εκκλησίας, της θρησκείας στην οποία ανήκει, τότε ίσως ο άνθρωπος αυτός να μην αμφισβητήσει και ποτέ αυτά που πιστεύει, γιατί αυτό το αφήγημα ταιριάζει με την ψευδέστηση ανωτερότητας, με την πεποίθηση τελειότητας που έχουν οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Εάν όμως ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει δεχθεί πλήση εγκεφάλου, γιατί δεν ξυπνάς ένα πρωί, δεν γεννιέσαι και έχεις εμφυτευμένο το λογισμικό, το θρησκευτικό, το οργανωσιακό, το οποιοδήποτε λογισμικό μέσα στο μυαλό σου, σου το εμφυτεύουν. Δέχεσαι πλήση εγκεφάλου από τους γονείς σου, δέχεσαι πλήση εγκεφάλου από τους οποιουσδήποτε δασκάλους έχεις σε σχέση με αυτή την κατήχηση ή τον προσιλητισμό. Εάν ο άνθρωπος ο οποίος έχει δεχθεί τον προσιλητισμό, την κατήχηση, την πλήση εγκεφάλου είναι καλοήθης άνθρωπος, τότε αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκει έναν τρόπο να είναι καλά με τον εαυτό του. Γιατί όταν έχεις καλοήθεια μέσα σου,
δεν αντέχεις την ιδέα ότι αδικείς ή βλάπτεις άλλους ανθρώπους. Δεν το αντέχει ο οργανισμός σου. Στενοχωριέσαι να αδικείς ή να βλάπτεις άλλους ανθρώπους. Έχεις ενσυναίσθηση και έχεις και φιλότιμα. Οπότε, αν ένας άνθρωπος έχει δεχθεί πλήση εγκεφάλου, αλλά παρόλα αυτά έχει καλοήθεια, όταν κάθε οποιονδήποτε τρόπο έρχεται στην αντίληψη του ότι ο τρόπος με τον οποίο πράττει, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, η κατήχηση που κάνει στους άλλους ανθρώπους, ο προσιλητισμός που κάνει στους άλλους ανθρώπους ή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι συνεργάτες του, οι υπόλοιποι που είναι μέσα σε αυτή τη θρησκευτική οργάνωση, οι υπόλοιποι που είναι σε εκείνη την θρησκεία, οι υπόλοιποι που είναι σε εκείνη τη σέκτα ή την αίρεση, άμα αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι είναι βλαπτικό αυτό το σκεπτικό, ότι είναι βλαπτικός αυτός ο τρόπος ζωής και σκέψης και ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδικούνται μέσα σε εκείνο το σχήμα, το θρησκευτικό, το οργανωσιακό, το αιρετικό, δεν ξέρω εγώ τι, μέσα σε εκείνη τη σέκτα, μέσα σε εκείνη την κάλπη. Την αίρεση, μπορεί να είναι και σε ένα κόμμα αυτό το πράγμα, στο οποίο υπάρχει μεγάλος κομματικός δογματισμός. Αν καταλάβει λοιπόν ότι κάτι δεν πάει χει, ένας καλοήθης άνθρωπος δεν μπορεί παρά να στενοχωριέται, να βασανίζεται και να προσπαθεί να βρει τρόπους, ούτως ώστε να μην αδικούνται πλέον άνθρωποι. Ούτε και ο ίδιος να μην αδικείται, ούτε και ο ίδιος τους άλλους να μην τους αδικεί, ούτε και να μην παρασύρει ανθρώπους σε έναν τρόπο ζωής και τρόπο λειτουργίας που δεν είναι υγιής. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Γιατί θεωρώ ότι μόνο καλοήθεις άνθρωποι μπορούν να ξυπνήσουν και να κάνουν όλη αυτή την τεράστια δουλειά της γνωστικής και συναισθηματικής αναδόμησης που χρειάζεται να κάνεις για να βγάλεις τον εαυτό σου από ένα πολύ παγιωμένο τρόπο σκέψης και λειτουργικότητας που τον είχες για 30 χρόνια, για 25 χρόνια, για 26 χρόνια. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ κόπο, έχει πολύ πόνο, χρειάζεται πολύ ταπείνωση, να φας τα μούτρα σου, να παραδεχθείς ότι ήσουν λάθος, να αποκηρύξεις τον παλιότερο τρόπο με τον οποίο λειτουργούσες. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για ένα ναρκισσιστικό εγώ. Κανένας ναρκισσός δεν αντέχει να αποκηρύξει τον εαυτό του. Και αυτό το θάρρος δεν το έχουν οι ναρκισσοί. Λοιπόν, τώρα δεν τα είπα όλα αυτά για να σας πω ότι εγώ δεν είμαι ναρκισσός. Το ότι δεν είμαι ναρκισσός έχει πολύ καιρό που το ξέρουμε. Από τον καιρό που εξετάστηκα και έκανα τα διάφορα τεστ προσωπικότητας που σου βγάζουν αν έχεις στοιχεία ναρκισσισμού ή όχι. Λοιπόν, ξαναλέω, απαραίτητο στοιχείο είναι καλοήθεια, αλλά πέραν από την καλοήθεια χρειάζεται και πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά, χρειάζεται πολύ θάρρος και εσωτερική δύναμη. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική ψυχική ανθεκτικότητα. Δεν έχουμε όλοι την ίδια ψυχική ανθεκτικότητα ή αλλιώς resilience. Σας παραπέμπω να δείτε, να κάνετε search στο YouTube τη λέξη resilience, η ψυχική ανθεκτικότητα και το όνομά μου και θα σας βγάλει όσα βίντεο έχουμε στο κανάλι γύρω από αυτό το θέμα. Η ψυχική ανθεκτικότητα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, από τον τύπο και το στυλ της προσωπικότητας του ανθρώπου, από κάποια γενετικά χαρακτηριστικά, από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαπαιδαγωγηθεί αυτός ο άνθρωπος, και μπορεί να αυξηθεί η ψυχική ανθεκτικότητα μέσα από την ψυχοεκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία και την προσωπική προσπάθεια. Για έναν άνθρωπο όμως, ο οποίος είναι φανατισμένος και έχει δεχθεί πλήση εγκεφάλου, είναι πολύ φοβιστικό και το να ψυχοεκπαιδευτεί, αλλά και το να κάνει ψυχοθεραπεία. Εξαιρετικά φοβιστικό. Ακόμη και αν ο ίδιος είναι φοιτητής ψυχολογίας, η φοιτήτρια ψυχολογίας, ακόμη και αν ο ίδιος είναι ψυχολόγος. Η δική μου πρώτη προσπάθεια για να κάνω ψυχοθεραπεία προσωπική
έγινε στα 24 μου χρόνια, το 1999, όταν ήμουνα σε μία φάση στην οποία ήμουν ήδη παντρεμένη, είχα τον Λάζαρο, ήταν λίγο καιρό πρωτού κάνω την Κυριακή. Ήταν μια φάση που ο πατέρας των παιδιών ήταν στην Αγγλία, εγώ και ο Λάζαρος ήμασταν στην Κύπρο, είχαμε πάει μαζί στην Αγγλία. Όταν επιστρέψαμε για διακοπές στην Κύπρο, ενώ πήγαμε με σκοπό να επιστρέψω και εγώ μαζί του και το παιδί πίσω στην Αγγλία, είπε όχι, θα πάω μόνος μου. Και ήταν μια περίοδος στην οποία ήμουνα μόνη μου. Είχα πάει να μείνω στο σπίτι που μας είχαν χτίσει οι γονείς μου, μόνη μου μαζί με το παιδί, και έγινα δύο περιστατικά, το ένα ότι έπεσε κάτω το παιδί και ανησύχησε ότι χτύπησε, γιατί ήταν έτσι ένα πολύ μεγάλο σπίτι με σκάλες και λοιπά και μάρμαρα κάτω, και αυτό με ανησύχησε. Και το άλλο, είχα βγει μια μέρα έξω να βγάλω τα σκουπίδια και είδα δύο φίδια μαύρα, τα οποία έκανα ένα ερωτικό χορό. Εγώ τότε δεν ήξερα ότι τα μαύρα τα φίδια δεν είναι επικίνδυνα, και κατατρομοκρατήθηκα, οπότε πήρα το παιδί μου, ο Λάζαρος τον 99-2 ετών, και πήγα να μείνω με τους γονείς μου. Ήταν μια περίοδος που ζούσα μαζί με τους γονείς μου, που ο πατέρας του παιδιού ήταν στην Αγγλία για ένα εξάμηνο, όχι μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ είχα κάνει τότε μια διατροφή και άσκηση και λοιπά, και είχα διώξει όλα τα περιττά κιλά, τα 26 κιλά που είχα βάλει με την εγκυμοσύνη του Λάζαρου. Αυτό το ότι ξεφορτώθηκα πάχος, νομίζω με βοήθησε, γιατί είχε και ένα έτσι συμβολικό χαρακτήρα, ότι όπως έδιωξα εκείνα τα 26 κιλά, ήμουν 96 και πήγα 70 δηλαδή, και τώρα στα 96 είμαι, όπως είχα διώξει εκείνα τα 26 κιλά, έτσι ήθελα να διώξω κι άλλο βάρος από πάνω μου, και αποφάσισα να πάω να κάνω ψυχοθεραπεία. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», που γράφω το περιστατικό ότι την πρώτη φορά που πήγα να κάνω ψυχοθεραπεία, στην επιστροφή είχαμε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα με τον πατέρα μου. Επέμενε ο πατέρας μου να οδηγήσει, αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Και εκεί ήταν όταν έγινε και η πρώτη ρογμή στη συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση που είχαμε τον πατέρα μου. Λοιπόν, νομίζω ότι το γεγονός ότι ξεκίνησα ψυχοθεραπεία ήταν το πιο κρίσιμο, το πιο κέριο γεγονός για να με βοηθήσει να αρχίσω σιγά σιγά να ανοίγω τα μάτια μου. Με είχε βοηθήσει επίσης το γεγονός ότι, ενώ με όλη μου την καλή τη διάθεση, με όλες μου τις καλές τις προθέσεις, έκανα όλα όσα μου έλεγαν οι πνευματικοί μου, έκανα όλα όσα μου έλεγαν οι γονείς μου, έκανα όλα όσα μου έλεγε η οργάνωση, έκανα όλα μα όλα μα όλα μα όλα 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 όσα έπρεπε να κάνω, και θεωρούσα τότε ότι ο Θεός όφιλε να ανταποδώσει. Και επειδή ήμουν καλή χριστιανή και καλή κατηχητοπούλα και καλή κόρη, να είμαι και ευτυχισμένη. Όμως ήμουνα εξαιρετικά δυστυχισμένη. Και εξαιρετικά δυστυχισμένη, γιατί είχα ένα σωρό ψυχολογικά από όλη αυτή την ψυχική και σωματική κακοποίηση που είχα δεχθεί μεγαλώνοντας, αλλά και γιατί ήμουν παγιδευμένη σε έναν εξαιρετικά ατέριαστο γάμο. Η Ανατολή και η Δύση, καμία σχέση. Άλλος τύπος ανθρώπου ο Γιώργος, άλλος τύπος ανθρώπου εγώ. Δεν λέω ότι είναι κακός τύπος ανθρώπου, άλλος. Εντελώς άλλο στυλ, τι να σας πω, είναι πολύ πιο νεανικός, πολύ πιο μοντέρνος, πολύ πιο... είναι του ντυσίματος, είναι της γυμναστικής, είναι του αδυνατίσμα, είναι άλλο στυλ, έχει άλλα ενδιαφέροντα. Δεν είναι κακοήθης άνθρωπος. Ό,τι είναι καλοήθες είναι, αλλά πραγματικά ήταν ένα πελάνο που λέμε στα κυπριακά. Ήταν ένα τρελαθό, γιατί δεν έβρισκα επικοινωνία. Προσπαθούσα να επικοινωνήσω, αλλά δεν. Τα μόνα πράγματα για τα οποία επικοινωνούσαμε ήταν τα ενδιαφέροντά του, που ήταν το ποδόσφαιρο. Ξεγνωρίζω τα πάντα για το ποδόσφαιρο μέχρι το 2001 που χώρισα, και τα αυτοκίνητα. Ρώτηστε με, μηχανές αυτοκινήτων, υποδύναμη, τα πάντα για αυτοκίνητα. Ήμουν δυστυχής και είχαμε και προβλήματα στο γάμο και γινόντουσαν και καυγάδες, και ήταν πάρα πολλές φορές τις οποίες εγώ έβγαζα έντονο θυμό. Και με ενοχλούσε αυτό. Με ενοχλούσε, γιατί ήθελα πραγματικά να είμαι καλός άνθρωπος. Πάντα ήθελα να είμαι καλός άνθρωπος. Εξακολουθώ να θέλω και να επιθυμώ να είμαι καλός άνθρωπος. Δεν μ' αρέσει καθόλου να με λένε κακιά, όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου να είμαι κακιά, όχι να με λένε.
Να με λένε χωρίς να είμαι δεν με νοιάζει. Δεν μ' αρέσει να νιώθω ότι είμαι κακιά και ότι βλάπτω άλλους ανθρώπους. Είναι το χειρότερό μου. Οπότε ο βασικός λόγος για τον οποίο πήγα στη ψυχολόγο τότε ήταν γιατί με προβλημάτιζε το γεγονός ότι θύμωνα πολύ, ότι φώναζα πολύ και ότι έλεγα πολύ βαριές κουβέντες. Και μετά νιώνα, αλλά εξακολουθούσα να είμαι πολύ θυμωμένη. Άρα αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο πήγα να κάνω ψυχοθεραπεία. Και εκεί σιγά σιγά άρχισαν να αλλάζουν όλα. Στα 24 μου λοιπόν, ξεκίνησα ψυχοθεραπεία σε μια ψυχολόγο η οποία θεωρώ πως ήταν πολύ καλή. Έδειξε πάρα πολύ υπομονή μαζί μου. Ήμουνα πολύ αγχώδης, πολύ ενοχική, δεν με πίεσε καθόλου. Δεν με πίεσε καθόλου να προχωρήσω εκεί που δεν ένιωθα έτοιμη να προχωρήσω. Ένιωθα ότι υπήρχε ένα δείχτη συναισθηματικής ασφάλειας μαζί της. Είχε ενσυναίσθηση. Με βοηθούσε πάρα πολύ όταν μου έλεγε παραδείγματα από τη δική της τη ζωή, γιατί ένιωθα ότι δεν είμαι μόνη μου, δεν είναι μόνον εγώ που έχω τα συναισθήματα που έχω, τις δυσκολίες που έχω. Και η ψυχοθεραπεία αυτή κράτησε για 1,5 χρόνο περίπου. Και μάλιστα πήγαινα από την Πάφο στη Λευκωσία για να συναντώ αυτή την ψυχολόγο. Οδηγούσα δηλαδή 2 ώρες κάθε φορά να πάω και 2 ώρες να επιστρέψω. Όμως δεν με ενοχλούσε, ούτε έκανα από το τηλέφωνο τη συνεδρία. Ήθελα να πηγαίνω και ένιωθα για πρώτη φορά ότι κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας είχα και εγώ επιτέλους ένα χώρο όπου μπορούσα να ακουστώ και να εισακουστώ. Ενώ έκανα ψυχοθεραπεία σε αυτή την κοπέλα, μόνη μου άρχισα να συνειδητοποιώ πράγματα για το γάμο μου, για την κατάστασή μου, για τις συνθήκες τις οποίες βίωνα. Και κατάλαβα ότι ο μεγάλος θυμός που είχα μέσα μου ήταν θυμός ενός κακομαθημένου παιδιού τροποντινά, το οποίο απαιτούσε από τη ζωή να του δώσει πράγματα που του χρωστούσε. Όμως η ζωή δεν χρωστάει τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε σε κανένα. Και δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι ήρθαν και μας είπαν ότι αν ακολουθείς αυτές τις οδηγίες και αν μπεις μέσα σε αυτά τα κουτάκια, μετά θα είσαι ευτυχισμένος, ότι αυτή η υπόσχεση που μας έδωσαν ήταν μία υπόσχεση έγκυρη και ότι ακολουθώντας εμείς αυτές τις οδηγίες και κάνοντας όλες τις νηστείες, για παράδειγμα τις εξομολογήσεις, τους εκκλησιασμούς κλπ, ακολουθώντας έτσι με μεγάλη ακρίβεια τα τυπικά, τους τύπους, ότι θα ένιωθες ευτυχία. Η ευτυχία, η ευδαιμονία θα έλεγα, δηλαδή το να νιώθεις καλά μέσα σου και να νιώθεις γαλήνη μέσα σου, ήταν κάτι το οποίο ήταν το μεγάλο επιδιωκόμενο από εμένα και το μεγάλο ζητούμενο. Είχα μέσα στο μυαλό μου έτσι μία εικόνα, μία ανάμνηση πολύ έντονη κάποιων πολύ συγκεκριμένων στιγμών στις οποίες ένιωθα πραγματική ευτυχία. Ήταν στιγμές στις οποίες βρισκόμουν στη φύση, περπατούσα στη φύση, ήμουν στη θάλασσα και ήταν και κάποιες στιγμές στις οποίες ήμουν μέσα στην εκκλησία και προσευχόμουν, τώρα μιλώ για ηλικία 16-17 ετών, ήμουν στην εκκλησία και προσευχόμουν και ήταν κάποιες στιγμές τις οποίες ένιωθα ότι όντως εστίαζα στη Θεία Λειτουργία, εστίαζα στο μυστήριο και ένιωθα χαρά. Αλλά ήταν φευγαλές αυτές οι στιγμές. Τις ένιωθα έτσι για λίγο και μετά τις αποζητούσα και δεν μπορούσα να τις βρω. Επίσης φαίνεται τώρα εκ των υστέρων το καταλαβαίνω ότι όλα αυτά τα χρόνια είχα και τα προβλήματα της νόσου Crohn, αυτής της αυτοάνωσης ασθένειας που έχω από τα 4 μου χρόνια και που
μόλις πρόσφατα διαγνωστικά, το οποίο αυτά τα συμπτώματα ήταν πόνοι στην κοιλιά, κράμπες, διάρειες, ουρολοιμώξεις, ψυχνοουρίες, διάφορα δερματικά. Είχα πολλά τέτοια από παιδί και υπήρχε έτσι μια άποψη στο περιβάλλον μου μεγάλωνα, μετά που με είχαν πάρει σε όσους γιατρούς θα μπορούσαν να με πάρουν, δηλαδή ξέρω αν έχει δερματολόγο που να μην με έχει κοιτάξει στην Κύπρο όλη, σε όλες τις ειδικότητες, εκτός από γαστρεντερολόγο, που έπρεπε να πάω, ήταν η ειδικότητα στην οποία θα έπρεπε να πάω. Δεν το είχαμε σκεφτεί όμως, και νομίζω ότι ο λόγος που δεν το σκεφτήκαμε ήταν και γιατί κανένας γενικός γιατρός, παθολόγος ή παιδίατρος δεν είπε «κοιτάξτε το παιδί, μην τυχόν και έχει κάτι άλλο». Δεν ήταν, οι διάρειες που είχα τότε στην παιδική μου ηλικία ήταν σποραδικές, δεν ήταν όπως τα τελευταία 15 ετία που ήταν καθημερινές. Αλλά εγώ φαίνεται ότι είχα συνηθίσει σε αυτό το ότι πολύ συχνά είχα καταστάσεις τέτοιες, οπότε ίσως και γι' αυτό έμεινα τόσο καιρό τώρα μέχρι επανέξεδα στο τέλος πάντων, όπως και να έχει. Το κλίμα το οποίο επικρατούσε μεγαλώνοντας ήταν ότι είμαι υποχόνδρια, ότι θυμάμαι μου λέει ο πατέρας μου έτσι πολύ χαρακτηριστικά ότι έχω μεγάλη αυθυποβολή και ότι μπορώ να αυθυποβάλλομαι και ότι δηλαδή λέω ότι είμαι άρρωστη και το πιστεύω ότι είμαι άρρωστη και γίνομαι άρρωστη. Όμως στην πραγματικότητα ήμουν όντως άρρωστη. Είχα και όλα αυτά τα οποία με δυσκόλευαν πάρα πολύ στο να είμαι ευτυχής και μπορώ να το καταλάβω τώρα εκ των υστέρων. Δεν ήμουν καλά. Δεν ήμουν καλά και η ψυχοθεραπεία ήταν εκείνη η οποία με βοηθούσε σιγά σιγά να ξετυλίξω το κουβάρι. Ξετυλίγοντας το κουβάρι συνειδητοποίησα μέσα σε 2 χρόνια περίπου, μέσα στα πρώτα 2 χρόνια της ψυχοθεραπείας και ταυτόχρονα έψαχνα να βρω βιβλία να διαβάσω. Θυμάμαι είχα βρει ένα βιβλίο για τη συναισθηματική αιμομιξία στα αγγλικά, δεν ξέρω και που το έχω τώρα, μάλλον κάπου θα το έχω δανείσει και θα μου το επέστρεψα, το οποίο το είχα ρουφήξει. Το είχα ρουφήξει και το βιβλίο τότε. Μετά είχα ξαναδιαβάσει ξανά και ξανά το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», το οποίο μάλιστα το είχα διαβάσει στα αγγλικά, ήταν πρωτού μεταφραστή. Έψαχνα, διάβαζα τον Κουέλιο, που έχω πει και σε κάποιο άλλο βίντεο ότι πλέον δεν το διαβάζω. Ό,τι φανταστείς διάβαζα. Ό,τι βιβλία ψυχολογίας έπεφτα στα χέρια μου τα διάβαζα εννοείται, αλλά και βιβλία φιλοσοφίας και ακόμη και αυτοβελτίωσης και πολλά από αυτά εκ των υστέρων συνειδητοποιώ ότι δεν με βοήθησαν τα βιβλία αυτοβελτίωσης και τα βιβλία που είχα σχέση με τη νέα εποχή, όμως διάβαζα συνέχεια, διάβαζα. Είχα μεγάλη ανάγκη να διαβάσω και επίσης είχα τεράστιο έλλειμμα από την pop κουλτούρα, γιατί μεγάλωσα σε ένα σπίτι στο οποίο όταν ήμουν εγώ 10 ετών έκανα μεγάλο καυγά για να έρθει τηλεόραση στο σπίτι. Δηλαδή μέχρι την ηλικία των 10 ετών δεν είχαμε τηλεόραση στο σπίτι, άρα διάβαζα μόνο. Και γενικά έχω μεγαλώσει αποκομμένη από τη μουσική της γενιάς μου. Για παράδειγμα, ξέρω ελάχιστα για την pop μουσική την αγγλόφωνη, ξέρω ελάχιστα για τη rock μουσική, γιατί απαγορευόντουσαν όλα αυτά. Μεγαλώνοντας έκανα μαθήματα κλασικής μουσικής, πιάνο, θεωρίες, αυτά όλα, αρμονίες πώς τα λένε. Τέλος πάντων. Ήθελα πάρα πολύ να μάθω την pop κουλτούρα. Επήλθηκε το διαζύγιο. Μετά το διαζύγιο, από ένα σημείο και μετά, η ψυχολόγος στην οποία πήγαινα μου είπε ότι ό,τι είχε να μου το δώσει μου το έδωσε και μου είπε να πάω κάπου αλλού. Δοκίμασα τότε εγώ να πάω σε έναν τύπο που ήταν ψυχαναλυτής, απογοητευτικότατη εμπειρία, εξαιρετικά απογοητευτική εμπειρία, τα πιο πεταμένα λεφτά που έχω δώσει ποτέ. Τραυματικότατη εμπειρία, δεν με βοήθησε. Αυτή η εμπειρία με την ψυχανάλυση ήταν εξαιρετικά απογοητευτική. Μάλλον μου δημιούργησε περισσότερα ζητήματα παρά να με βοηθήσει να καθαρίσει το μυαλό μου. Ήδη είχα κάνει το μεγάλο βήμα του διαζυγίου, ήδη είχε αρχίσει ο πόλεμος, ο ψυχολογικός, κυρίως με τους γονείς μου. Άρχισα να διαχωρίζομαι και όσο διαχωριζόμουν, προσπαθούσα να κρατήσω και τα δύο. Δηλαδή,
και τον εαυτό που πάντα ήθελα να έχω, δηλαδή να είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος που αυτά που επιθυμώ να τα εκφράζω, να τα πράττω και να είμαι αυθεντική. Και απ' την άλλη προσπαθούσα να είμαι και ένα καλό κορίτσι και μια καλή χριστιανή και να πηγαίνω και στην εκκλησία. Σιγά σιγά όμως είδα μέσα μου ότι ήταν υποκρισία εκ μέρους μου να συνεχίζω να πηγαίνω στην εκκλησία, ήταν υποκρισία εκ μέρους μου να συνεχίζω να θεωρώ τον εαυτό μου θρήσκα, γιατί πλέον είχα χάσει την πίστη μου στη θρησκεία. Πλέον είχα αντιληφθεί ότι η θρησκεία ως κατασκεύασμα και ως θεσμός, αλλά και ιδιαιτέρως η θρησκευτική οργάνωση μέσα στην οποία μεγάλωσα, ήταν για μένα λέω τώρα, εντάξει, ξαναπρέα τονίσω ότι το τι προσωπικά πιστεύω εγώ, δεν έχω κανένα δικαίωμα να το επιβάλλω σε κανέναν. Έχει έναν κύριο εδώ πέρα, ο οποίος προσπαθεί να μου επιβάλλει να το χαϊδέψω, ενώ οδηγάω αγόρι μου. Λοιπόν, και σιγά σιγά σταδιακά ξέκοψα και από την εκκλησία. Δεν έγινε αμέσως, έγινε σιγά σιγά. Ήμουν εξαιρετικά δεμένη με την εκκλησία, εξαιρετικά δεμένη με τις ακολουθίες της εκκλησίας. Ακόμη και τώρα, αν περάσω έξω από μια εκκλησία που ακούγονται ψαλμωδίες, συγκινούμαι. Επίσης, αν δω ιερέα στο δρόμο ή κάπου μαζί με τα παιδιά του, τα μικρά, πάλι συγκινούμαι. Δεν μισώ την εκκλησία, δεν μισώ τους ιερείς, δεν μισώ κανέναν πραγματικά. Κανέναν. Είμαι όμως θυμωμένη πολύ με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι έδειξαν μία ανελαστικότητα, μία μη προσαρμοστικότητα και απέρριψαν το παιδί τους όταν αυτό είπε «Θέλω να ζήσω διαφορετικά από ό,τι με έχετε μεγαλώσει». Μάλλον δεν θέλω να ζήσω ακριβώς όπως με έχετε μεγαλώσει. Θεωρώ ότι συνεχίζω και διατηρώ να έχω κάποια στοιχεία με τα οποία με μεγαλώσαν οι γονείς μου, τα οποία τα θεωρώ εξαιρετικά καλά, όπως είναι ο ανθρωπισμός, το φιλότιμο, η ευγένεια. Κάποιοι όμως δεν επιλέγω και επέλεξα, επιλέγω και συνεχίζω να επιλέγω να μην τα ακολουθήσω. Όπως επίσης και τα δικά μου παιδιά δεν έχουν τον τρόπο ζωής με τον οποίο τους έχω μεγαλώσει. Έχουν μια παραλλαγή του τρόπου ζωής με τον οποίο τους έχω μεγαλώσει, γιατί εννοείται ότι είναι ελεύθεροι άνθρωποι, ξεχωριστοί άνθρωποι και έχουν κάθε δικαίωμα να επιλέξουν πράγματα για τον εαυτό τους. Το σκεφτόμουν αυτό το πράγμα προχθές, ότι είχε ανεβάσει η κόρη μου μια φωτογραφία, ένα story την ημέρα της γιορτής της που ήταν μαζί με τη μάνα μου, και η κόρη μου είναι πολύ πιο μοντέρνα από μένα και εγώ είμαι πολύ πιο μοντέρνα από τη μάνα μου, και λέω «Κοίτα ρε παιδί μου, κοίτα ας πούμε εμφανισιακά δηλαδή και σε θέμα αντισήματος και περιποίησης και κοσμημάτων, αξεσουάρ, δερματοστηξίες κλπ. Κοίτα ρε παιδί μου ότι είναι μια προοδευτική αλλαγή». Δηλαδή, αν η μάνα μου είναι στο άκρο νάτων του συντηρητισμού εμφανισιακά, ακόμα μέσα στη μέση, και η κόρη μου είναι στο μοντέρνο άκρο που θα έπρεπε να είναι ένα κορίτσι 23 ετών. Και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, όπως και εγώ δυσκολεύτηκα να αποδεχτώ το γεγονός ότι το παιδί μου θα έκανε τατουάζ, ενώ εγώ δεν έκανα και δεν έχω σκοπό να κάνω ποτέ τατουάζ. Ή δυσκολεύτηκα να αποδεχτώ το γεγονός ότι το παιδί μου κάνει κάποια σπορ extreme που εγώ δεν θα τα έκανα. Δεν τα έκανα, δεν θα τα κάνω, δεν θα τα έκανα. Με τον ίδιο τρόπο και η μάνα μου δυσκολευόταν προφανώς να με αποδεχθεί εμένα ότι θα είμαι διαφορετική, αλλά δεν το προσπάθησε, κατά τη γνώμη μου. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα αυτό, δεν έχει να κάνει αυτό το θέμα με τους γονείς. Έχω συνειδητοποιήσει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και την πορεία αλλαγής ότι, που αυτό είναι το πιο βασικό που σας ενδιαφέρει εσάς μέσα σε αυτή τη συζήτηση, έχω συνειδητοποιήσει μεγαλώνοντας και οριμάζοντας διαμέσου της ψυχοθεραπείας, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ξεκίνησα ψυχοθεραπεία στα 24 και στα 26 μου ακριβώς χώρισα. 26 ακριβώς χώρισα. Ακριβώς μόλις ολοκληρώθηκε η εξέλιξη των πρόσωπων με το οποίο λοβόν, χώρισα. Αμέσως. 20 μήνες μετά.
4 Μαΐου ήταν τα γενέθλιά μου, 11 Μαΐου ήταν η πρώτη απόπειρα χωρισμού και μετά η δεύτερη και τελεσίδικη ήταν 11 Σεπτεμβρίου 2001. 13 Σεπτεμβρίου. 13 Σεπτεμβρίου. 11 Σεπτεμβρίου έπεσαν οι πύργοι, δύο μέρες μετά, 13 Σεπτεμβρίου. Και αυτό έπαιξε ρόλο. Η πτώση των δίδυμων πύργων. Για μένα τότε η πτώση των δίδυμων πύργων έπαιξε ένα ρόλο μέσα μου πολύ συμβολικό για την πτώση των δίδυμων πύργων, της θρησκείας και της οργάνωσης και της οικογένειας. Νομίζω έπαιξε ρόλο γιατί λέω ρε παιδί μου ζούμε αποκαλυπτικές εποχές που να ξέραμε τι θα που να ήξερα τι θα ζούσαμε ξέρω εγώ 19 χρόνια μετά με την πανδημία. Λοιπόν, και συνειδητοποίησα ότι τα ιερά τέρατα δεν ήταν ιερά, ήταν απλά τέρατα. Ότι όλα εκείνα στο οποία πίστευα ήταν κατασκευάσματα, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την επιστήμη, δεν είχαν καμία σχέση με το πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος. Λάκι! Δεν γίνεται να γβάρνεις τον άλλο για να σε χαϊδεύει. Δεν είχαν καμία σχέση με το... με τη φύση, με τη φυσική ροή των πραγμάτων ή αν θέλετε δεν είχαν καμία σχέση με τον ίδιο το Θεό. Αλλά είχαν σχέση με ένα ανθρώπινο σύστημα το οποίο προσπαθούσε να καθυποτάξει ανθρώπους. Και συνειδητοποίησα ότι είμαι λιγάκι αναρχική, έως και πολύ. Δεν μπορώ την καταπίεση, καθόλου όμως. Καθόλου. Όση καταπίεση έχω αντέξει όλα εκείνα τα χρόνια, δεν την ανέχομαι με τίποτα. Και νομίζω ότι οι εκρήξεις θυμού που είχα στον πρώτο μου γάμο είχαν να κάνουν με αυτή την καταπίεση. Που δεν μου την έκανε ο άνθρωπος εκείνος, η συνθήκη μου την έκανε, όπως και εκείνη μου την έκανε η συνθήκη. Και εκείνος είχε θυμό και εγώ είχαμε μπόλικο θυμό. Α, έτσι τη μαμά. Φιλάμε τη μαμά, δεν τη γδέρνουμε. Μπράβο. Είδες, είδες πως θα πάρεις χαδάκι με φυλάκια. Με το καρότο, όχι με το μαστίγιο. Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε η αλλαγή μου. Με πάρα πολύ διάβασμα, πάρα πολύ ψυχοθεραπεία, μετά που πήγα σε εκείνον τον άθλιο ψυχαναλυτή, μετά πήγα στον άλλο τον ψυχολόγο, τον ψυχοδυναμικό, ο οποίος εκ των υστέρων κατάλαβα πως δεν ήταν και πολύ καλό ηθής απέναντί μου, αλλά τόσο κακός όσο ο ψυχαναλυτής, δεν ήτο, δεν ήτο. Και μετά υπήρξαν και άλλοι θεραπευτές και άλλες θεραπεύτριες και άλλες ψυχοθεραπείες και άλλα διαβάσματα, διαβάσματα, διαβάσματα. Με βοήθησε πάρα πολύ στην αλλαγή η δουλειά μου. Δεν μπορούσα με τίποτα άλλα να λέω, άλλα να κάνω και άλλα να εννοώ. Δηλαδή το γεγονός ότι πήγαινα καθημερινά στο γραφείο και καλούμουν στο γραφείο να αντιμετωπίσω τους ανθρώπους που ερχόντουσαν σε μένα ως αφελής επιστήμονας, ως naive scientist, με εντελώς άδειο μυαλό και να προσπαθώ να είμαι όσο πιο αντικειμενική και ανθρώπινη γίνεται, αυτό δεν μπορούσε να συμβαδίσει με το να έχω το μυαλό μου γεμάτο. Με συγχωρείτε, βλακίες, μαλακίες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, από αυτές που είχα προηγουμένως. Που πίστευα σε πράγματα και σε καταστάσεις και σε κατασκευάσματα τα οποία δεν ήταν αυτό που νόμιζα πως ήταν. Και αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τα τελευταία τρία χρόνια, που ήρθα σε πλήρη επαφή με την προβληματάρα που έχω με τη συνεξάρτηση, την οποία δεν μπορούσα να καταλάβω προηγουμένως, και ήταν και αυτός ένας λόγος που δεν ήμουν ευτυχή στη συνεξάρτηση, γιατί μετά άρχισα να σκέφτομαι, εντάξει, τα έχεις πετάξει όλα αυτά, τα έχεις κάνει τώρα γιατί είσαι ευτυχής. Δεν ήμουν ευτυχής γιατί ήμουν μια συνεξαρτημένη. Μια μεγάλη συνεξαρτημένη. 100 κιλά συνεξαρτημένη ήμουν. Λοιπόν, τα τελευταία τρία χρόνια που έχω αντιληφθεί και είμαι συναισθηματικά πιο όρημη και πιο έτοιμη να δουλέψω με το θέμα της συνεξάρτησης, τα τελευταία τρία χρόνια έχω πολύ συχνά αυθεντικές στιγμές χαράς, όπως αυτές που είχα πολύ σποραδικά όταν ήμουν έφηβος και νομίζω, ρελάκι μου, και νομίζω ότι εκείνες οι στιγμές είχαν να κάνουν και με την έκρηση της αυξητικής ορμόνης
η οποία πιο συχνά κρίνεται στους εφήβους και είναι ελιξίριο. Και σίγουρα είχαν να κάνουν και με σκεπτικά που έκανα στο μυαλό μου. Η αντικαταθλιπτική θεραπεία ήρθε πολύ μετά που άλλαξε ο τρόπος που σκεφτόμουν. Ίσως αν έπαιρνα αντικαταθλιπτική θεραπεία πιο νωρίς να γινόταν πιο εύκολα η μετάβαση, δεν ξέρω. Γιατί είχα όλο αυτό τον καιρό να παλέψω και με το άγχος και με τις κρίσεις άγχους και με τις κρίσεις πανικού και ούτω καθεξής. Επίσης ένα άλλο σημείο ήταν ότι βίωσα τεράστια μοναξιά προτού γνωρίσω την αριστονική, τεράστια μοναξιά και επαγγελματική μοναξιά, γιατί δεχόμουν ωραιότατο μόπινγκ από συναδέλφους οι οποίοι μου έλεγαν για μένα διάφορα και συνεχίζουν και λένε ακόμη στην Κύπρο διάφορα, για τους με χαρά τους. Αλλά αυτός ο δεύτερος ψυχολόγος που πήγαινα, ο τρίτος δηλαδή, αυτό που πήγαινε 7 χρόνια, έκανε το τεράστιο λάθος να μου λέει: πήγα να φάω με τον τάδε και με τον τάδε, οι οποίοι είπαν για σένα ότι βγήκε στο ΡΙΚ και έλεγε δικές σου θεωρίες οι οποίες δεν ισχύουν. Και έλεγαν ότι δεν είσαι καλή ψυχολόγος και έλεγαν ότι τα λες τα πράγματα με ένα δικό σου τρόπο που δεν είναι επιστημονικός. Και μου το μετέφερε αυτό ο ψυχολόγος μου. Μου έκανε ψυχοθεραπεία, δηλαδή δεν είναι ποτέ δυνατόν. Τέλος πάντων, μακάρι έναν καλό άνθρωπο. Είμαι σίγουρη ότι από ανικανότητα το έκανε αυτό το πράγμα και όχι από κακία. Δεν ήταν τόσο ικανός θεραπευτής και γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι καλύτερα να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε ένα ψυχολόγο που είναι και ψυχοθεραπευτής παρά σε κάποιον ο οποίος είναι κάτι άλλο και μετά έγινε ψυχοθεραπευτής. Γιατί αυτός ήταν κάτι άλλο και μετά έγινε ψυχοθεραπευτής. Δεν έχει σπουδάσει βασικό πρώτο πτυχίο ψυχολογίας. Σας εξηγώ τώρα και κάποιες σκέψεις που κάνω, χωρίς να σημαίνει ότι ισχύουν πάντα. Μπορεί κάποιος να είναι, ξέρω εγώ, ψυχίατρος και να έχει κάνει μετά, όπως έχω πει και προχθές σε ένα βίντεο, να έχει κάνει μετά σπουδές ψυχοθεραπείας και να είναι καλός θεραπευτής. Όπως και να έχει. Μετά που γνώρισα την Αριστονίκη και βεβαίως μετά που γνώρισα με το άνοιγμα που κάναμε στην Ελλάδα, η Αριστονίκη και εγώ μετά από την έκδοση του πρώτου μου βιβλίου, το 17, που γνώρισα και άλλες συναδέρφους και άλλους συναδέρφους στην Ελλάδα, πλέον δεν νιώθω επαγγελματική μοναξιά, δεν νιώθω ότι είμαι μόνη μου, νιώθω ότι έχω και άλλους συναδέλφους, τους οποίους τους βλέπετε και στο κανάλι πολλούς από αυτούς, οι οποίοι είναι άνθρωποι με παρόμοιο σκεπτικό, και όταν λέω παρόμοιο σκεπτικό εννοώ άνθρωποι με αγάπη, με συνέστηση, με φιλότιμο, με καλές προθέσεις, οι οποίοι σέβονται τους άλλους ανθρώπους, σέβονται την επιστήμη της ψυχολογίας και ούτω καθεξής. Η επιστήμη της ψυχολογίας δεν είναι θρησκεία. Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια επιστήμη η οποία μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τον άνθρωπο και τη ζωή και μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας μας δίνει ουσιαστικά εργαλεία για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Νομίζω ότι οι σπουδές που έκανα στη ψυχολογία, η ψυχοθεραπεία που έχω κάνει εγώ ίδια προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και η ψυχοεκπαίδευση που έχω πάρει μέσα από διάφορες πηγές, με έχουν βοηθήσει στο να κάνω αυτή την αλλαγή. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο σε κάποιον αυτό το βίντεο, ελπίζω να είναι. Γεια! Yeah.